Άλυτο παραμένει το πρόβλημα με τις έλλειψεις φαρμάκων χαμηλού κόστους και στα φαρμακεία των τρικάλων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η ασπιρίνη, η οποία κοστολογείται στα 70 λεπτά το κουτί, τη στιγμή που στη Γερμανία πωλείται 4,5 ευρώ, με συνέπεια οι εταιρείες να μην εξάγουν στην Ελλάδα το συγκεκριμένο παψίπονο. Μιλώντας για το συγκεκριμένο πρόβλημα, ο πρόεδρος των τρικαλινών φαρμακοποιών Νίκος Μάνος τόνισε μεταξύ των άλλων πως θα πρέπει η κυβέρνηση να μην ρίξει άλλο τις τιμές στα φάρμακα χαμηλού κόστους για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή πως θα χειριστούν τις τιμές στα φάρμακα τα οποία είναι χαμηλού κόστους, αυτά που έχουν κάτω από 5 ευρώ δηλαδή. Αυτό είπαμε στην κυβέρνηση, να μην ρίξει άλλο τις τιμές αυτά, γιατί δεν θα βρίσκουμε φάρμακα. Ήδη υπάρχει αγωνία του κόσμου να φέρουν από φαρμακείο σε φαρμακείο γύρω-γύρω, μπας και βρουν ένα κουτί ασπιρίνης. Δηλαδή ούτε στην κατοχή δεν ήμασταν έτσι. Σε αυτόν τον τομέα δηλαδή δεν είναι ότι πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Δεν πρέπει δηλαδή να ρίξουμε τις τιμές σε αυτά τα οποία είναι χαμηλού κόστους. Αυτά πρέπει οι τιμές να παραμείνουν εκεί και αν είναι δυνατόν λίγο να αυξηθεί, ώστε να ομολοποιηθεί η αγορά και ο κόσμος να βρίσκει έστω και την ασπιρίνη του.